Προσπάθεια μείωσης του τέλους ίδρυυσης και των λοιπών δημοτικών τελών για τα άτομα με αναπηρία Ροδόπης βρίσκεται σε εξέλιξη με πρωτοβουλία του Σωματείου ΑΜΕΑ Ροδόπης και σε πλήρη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Κομωτινής. Ήδη ο Σύλλογος ήρθε σε επαφή με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κ. Δημήτρη Καρασταύρου, για τη μείωση του τέλους ίδρυυσης για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειες αυτών, ο οποίος ζήτησε ένα χρονικό διάστημα μέχρι τον Αύγουστο για να δει το καθεστώς που ισχύει και τι προβλέπει κείμενο νομοθεσία, όπως δηλώνει ο πρόεδρος Σωματείου, κ. Τρίφωνας Καρούντζος, σημειώνοντας ότι σε 1,5 μήνα θα γνωρίζουν ποιες θα είναι οι παροχές προς τα άτομα με αναπηρία από τη ΔΕΑΚ. Σύμφωνα με τον κύριο Καρούντζο, ο νόμος, όπως προβλέπει τη δωρεάν παραχώρηση χώρων στους συλλόγους και σωματεία ατόμων με αναπηρία, έτσι και δίνει το δικαίωμα σε κάθε Δήμο, ανάλογα με τα οικονομικά του Δήμου και την πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής, να διαχειριστεί τα δημοτικά τέλη και να προσφέρει κάποιες εκπτώσεις. Επαφές υπήρξαν και με τον αρμόδιο τη Δήμαρχο Οικονομικών, κύριο Δημήτρη Πολιτιάδη, όπου έγινε αναλυτική παρουσίαση της πρότασης του Σωματείου, το οποίο περιμένει τώρα την αντιπρότασή του. Επόμενο βήμα, η επίσκεψη στον αστυνομικό διευθυντή Ροδόπης, με κύριο αίτημα να σέβονται οι οδηγοί, τα πάρκινγκ και τις ράμπες για τα ΑΜΕΑ. Παγώνει για τις δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές και για τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων η νομοθετική ρύθμιση που προέβλεπε την παύση λειτουργίας των ιδιωτικών αιμολυπτηρίων. Στον Εύρο, αιμολυπτήρια ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων λειτουργούν στα δίκαια του Δήμου Ορεστιάδας, στους μεταξάδες του Δήμου Διδημοτήχου και στη Σαμοθράκη, τα οποία στο σύνολό τους εμπίπτουν στη συγκεκριμένη ειδική κατηγορία. Για την εξέλιξη αυτή έχουν ήδη ενημερωθεί με έγγραφο που τους απέστειλε το Υπουργείο Υγείας η Ιατρική Συλλογή της χώρας, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου Παναγιώτης Βάρναλης. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής του Τριγώνου, που εξυπηρετούνται από ιδιωτικά αιμολυπτήρια που λειτουργεί στα δίκαια, ενώ η βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Αγκαρά το είχε φέρει και στη Βουλή με ερώτηση που είχε καταθέσει, ζητώντας την εξαίρεση απομακρυσμένων χωριών και νησιών από την νομοθετική ρύθμιση που προέβλεπε την καθολική παύση λειτουργίας των ιδιωτικών αιμολυπτηρίων που βρίσκονται εκτός των κεντρικών εγκαταστάσεων των διαγνωστικών κέντρων. Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Γίνονται έργα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, σχολίασε με δηλώσεις του στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο Δήμαρχος Διδημοτήχου Παρασκευάς Πατσουρίδης, αναφερόμενος στις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων και τα προβλήματα υδροδότησης που αντιμετώπισαν το τελευταίο δεκαήμερο. Ο κ. Πατσουρίδης αναφέρθηκε στα τρία μεγάλα έργα βελτίωσης της ίδρυυσης, συνολικό προϋπολογισμό 4,7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα ακολουθήσει σύντομα, όπως διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος Διδημοτήχου, η δημοπράτηση του τρίτου έργου που θα γίνει στην πόλη του Διδημοτήχου και στους οικισμούς της. Όσον αφορά τα έντονα προβλήματα των τελευταίων ημερών, παραδέχτηκε ότι οι κάτοικοι έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται και απέδωσε την ανεπαρκή υδροδότηση σε αλλεπάλληλες θράψεις στο κεντρικό δίκτυο, ενώ παράλληλα απίφθινε έκκληση στους δημότες των περιοχών που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης να περιορίσουν την αλόγιστη χρήση νερού, καθώς κυρίως το πότισμα των κήπων και των κτημάτων τους. Στο δεύτερο διεθνές εργαστήριο του δυτικού δρόμου του μεταξιού στη Σόφια της Βουλγαρίας συμμετείχε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστομέτρο εκπροσώπησε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης τουρισμού κ. Κώστας Αντωνιάδης, ο οποίος επεσήμανε τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντική η συμμετοχή της περιφέρειας στην πρωτοβουλία τουριστικής ανάπτυξης του δυτικού δρόμου του μεταξιού. Πρώτον, η περιφέρεια συνεργάζεται και αποκτά σημαντικούς συμμάχους όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού. Δεύτερον, οι τοπικοί φορείς δικτυώνονται με τους διεθνείς παράγοντες του τουρισμού και υπάρχει διάχυση γνώσης στην τοπική κοινωνία σε θέματα ανάδειξης του τουριστικού μας προϊόντος. Τρίτον, αναδεικνύονται οι πολιτιστικές και ιστορικές διαδρομές της περιφερειάς μας. Τέταρτον, αναδεικνύεται τα τοπικά πολιτιστικά αγαθά και τα προϊόντα μας. Πέμπτον, αναβαθμίζεται η διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία σε θέματα τουρισμού και διευκόλυνσης της μετακίνησης.